Συνεχίζουμε την σημερινή μας βόλτα στις περιοχές και στην Ελλάδα και πάμε προς Ξυλόκαστρο μεριά, όπου θα καλησπερίσουμε ένα παιδί που φέτος το έχουμε μάθει για τα καλά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Αθανασούλη, τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Ξυλοκάστρου, τον οποίο καλησπερίζω καταρχάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είμαστε? Μια χαρά, εσείς? Μια χαρά και εμείς. Για πες μου λοιπόν, γιατί φέτος σε παραμάθαμε, πώς είναι η φετινή σεζόν? Νομίζω είναι όπως την περίμενες, είναι καλύτερη όπως την περίμενες, πώς τη βιώνεις? Και καλύτερη μπορεί να πω και χειρότερη. Είχαμε και τις ατυχίες μας, είχαμε και την τυχερά. Πάντως ο πρώτος γύρος δεν μας πήγε καλά. Αλλά έχουμε ανεβάσει το επίπεδο στο δεύτερο γύρο. Έχω πετύχει, ας πούμε, 7 γκολ, ενώ στο πρώτο είχα πετύχει ένα. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι όσο προσπαθώ θα ανεβαίνω και πιστεύω είναι αυτός ο στόχος μου. Σιγά σιγά και με τους βοηθούς που έχω στην ομάδα και τέτοια, πιστεύω πως θα με προωθήσουν. Πώς ξεκινώντας η σεζόν, τι είχες στο μυαλό σου? Περίμενες να παίξεις, περίμενες, πώς το φανταζόσουν αρχικά? Το περίμενα, μου το είχαν πει κιόλας ότι είναι η χρονιά μου αυτή, αυτή η χρονιά. Είναι η τρίτη χρονιά που αγωνίζομαι στο αντρικό τμήμα. Ναι. Και μου είχαν πει πώς είναι η χρονιά μου. Και από ό,τι φαίνεται κάτι καλό είχαν δει, κάτι καλά είχαν δει. Ναι, μπορούμε να πούμε. Πώς είναι να είσαι προπονητή τον Αλέκο Αλεξανδρή? Εντάξει, είναι το κάτι διαφορετικό. Είναι άνθρωπος με φιλοδοξίες, με άλλη νοοτροπία, στυλ και παιχτικός και προσωπικός. Σωστό. Και έχεις πολλές εμπειρίες και σου δείχνει πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί στη ζωή σου. Και αυτό. Σου μαθαίνει τα μυστικά της θέσης, εσένα? Βεβαίως, μου είχε αλλάξει η θέση. Η θέση μου κανονικά ήταν στο κέντρο και με κάνει extreme τώρα. Οπότε κάτι είδε κι αυτός. Κάτι είδε, ναι. Εσύ υπάρχει κάποια προτίμηση στις θέσεις? Πώς βλέπεις τώρα που είσαι στα άκρα? Όχι, δεν βλέπω κάτι. Αυτή η θέση μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω πώς να προχωρήσω αυτή τη θέση. Γενικότερα ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που προωθεί τα δικά του παιδιά, είναι ομάδα με ακαδημίες, είσαστε μια ομάδα που έχετε αρκετούς νεαρούς και από τις ακαδημίες στην εντεκάδα της. Πώς είναι όλο αυτό εκεί? Και η μικρή όσο προβληθά με τη μεγάλη ομάδα και γι' αυτό υπάρχει και στην αρχική εντεκάδα που ξεκινάμε με 3 μικρούς και 4 σε κάθε παιχνίδι και τελειώνεται και με παραπάνω στο τέλος. Μας έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη και τις ευγνωμονούμε. Και μεγαλύτερη, ας πούμε, που έχουμε στα πρότυπα και γενικά αυτό. Έχεις συμπαίκτη τον Μιχάλη Καφαντάρη, έχεις συμπαίκτη τον Ανδρέα Πηλιαφά, έχεις συμπαίκτη τον Ηλία τον Κουρούμαλη, παιδιά που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο κορινθιακό ποδόσφαιρο. Πώς είναι να συνυπάρχετε όλοι μαζί? Αυτό που είπα και προτείτε. Ότι τους έχουμε στα πρότυπα. Προσπαθούμε να τους μιμηθούμε, ας πούμε, και ακούμε γενικά τι μας λένε αυτό. Σωστό. Έχετε όμως και ένα μειονέκτημα, αυτό το γήπεδο. Τι θα γίνει με το γήπεδο εκεί? Το γήπεδο, μεγάλη σφαίρα. Λένε θα το φτιάξουν, μία θα το φτιάξουν, μία δεν θα το φτιάξουν. Δεν ξέρω, έτσι λένε, τώρα θα το φτιάξουν. Γιατί έχουν προηγηθεί άλλα τώρα γήπεδα στην Κορινθία, εδώ πέρα στο Δήμο μας. Στο Δήμο, ναι. Έστω και περίοδος εκλογών, τουλάχιστον μακάρι το γήπεδο να φτιαχτεί, γιατί νομίζω είναι θέμα. Ναι, είναι. Γενικότερα εσύ τι έχεις στο μυαλό σου, ποια είναι τα όνειρά σου? Αρχικά ο στόχος μου είναι οι Πανελλήνιες, να περάσω στις Πανελλήνιες, να περάσω εκεί που θέλω και έπειτα να κοιτάξω το μέλλον μου στο ποδόσφαιρο, μιας και έχω τόσο θετικά στοιχεία. Πόσο εύκολο είναι να συνδυαστούν αυτά, η σχολή ή κάποια δουλειά κάποια στιγμή? Ναι. Για την ακρίβεια είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά πιστεύω πως θα καταφέρω και τα δύο. Όταν κάτι μας αρέσει και το αγαπάμε, νομίζω έτσι κάνουμε τις θυσίες μας. Κάνοντας και θυσίες. Σωστό.
Πώς αποφάσισες να παίξεις ποδόσφαιρο? Νομίζω ότι είναι μια απλή ερώτηση και εύκολη ερώτηση, γιατί είναι από τα αθλήματα που όλοι μας παίζουμε, έτσι. Βεβαίως, ναι. Αυτό το έχω αποφασίσει εδώ και 12 χρόνια. Είμαι 12 χρόνια στην ομάδα. Και παλεύω, ας πούμε, κάθε φορά να ανεβαίνω και περισσότερο. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα που βρίσκομαι τώρα. Πώς ήταν τη χρονιά που η ομάδα κατέκτησε το κύπελλο? Νομίζω ότι ήταν... Ήμουνα και εγώ εκεί πέρα. Γι' αυτό, γι' αυτό σου λέω, πώς ήταν εκείνη η σεζόν, ονειρική, έτσι? Εντάξει, εκείνη η σεζόν ήταν το κάτι άλλο. Ήταν ονειρεμένη. Σωστό. Το πιστεύατε, φτάνοντας στο τελικό? Βεβαίως, βεβαίως πιστεύαμε. Είχατε να αντιμετωπίσετε έναν αντίπαλο που ήταν, όπως και το κάνουμε, το φαβορί, έτσι? Ναι, εντάξει. Μέσα στο γήπεδο όμως. Εντάξει, βεβαίως ήταν φαβορί και φάνηκε και μέσα στο γήπεδο, αλλά η τύχη αλλάζει όλα τα δεδομένα. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο τύχη, είναι και ικανότητα. Είναι και η ικανότητα, η εμπειρία του καθενός. Ναι, και σωστό, σωστό, σωστό. Είναι κάτι που νομίζω ότι δεν το θα το ξεχάσεις και ποτέ, έτσι? Ποτέ, πάντα στην μνήμη μου. Η ομάδα ταλαιπωρήθηκε για να φτάσει εδώ που είναι τώρα. Έπεσε μια χρονιά πριν τότε στην Β' κατηγορία. Και παρόλα αυτά ήρθαν ορισμένοι άνθρωποι, μαζεύτηκαν και έχουν δημιουργήσει αυτό που έχουν δημιουργήσει τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είσαι μέλος της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια, έχεις ζήσει τις δυσκολίες, τις ανόδους, τις καθόδους, πώς είναι όλα αυτά? Εντάξει, όπως είπα και πριν, είναι κάτι διαφορετικό. Παλιά, όπως με άλλους ανθρώπους, δεν είχαμε τόσο μεγάλη υποστηρίξη, ας πούμε, εμείς οι μικροί. Σωστό. Και πρώτα οι μεγάλοι. Σωστό. Ήταν πιο μειονεκτικά τα πράγματα. Τώρα που έχουν ερθευτεί άνθρωποι, έχουν αλλάξει όλο το σχέδιο της ομάδος. Και προσπαθούμε κι εμείς κι αυτοί, βοηθώντας ένα τον άλλο, να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και από ό,τι φαίνεται, τα έχετε καταφέρει. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Στόχος της φετινής σεζόν είναι η τριάδα, είναι η τρίτη θέση. Τι έχει απομείνει ακόμα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα και ωραία πράγματα από τον Ηρακλή? Πιστεύουμε και στον εαυτό μας, αλλά και γενικά και στους φιλάθλους που έρχονται και μας βλέπουν και στο όλο, ότι μπορούμε να τους αποδείξουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε και την τρίτη θέση. Εφόσον οι δύο πρώτοι έχουν φτάσει τόσο ψηλά. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα κερδίσατε τον Μπέλοπα. Ναι. Τον συνδιεκδικητή, ας το πούμε, της τρίτης θέσης. Οπότε αυτό δείχνει, ναι, ότι η ομάδα έχει τα φόντα να βρεθεί και πιο ψηλά. Βεβαίως έχει τα φόντα. Το μάτς του Σαββάτου, πώς το βλέπεις? Πιστεύουμε το μάτς του Σαββάτου, που είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς και θα κρυφθούν πολλά από αυτό το μάτς. Είναι και μάτς εμπειρίας, αλλά και μάτς... Τώρα το ποτάδε είναι μεγάλη ιστορία. Το φετινό πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα, πώς το βλέπεις? Το φετινό πρωτάθλημα αυτό, δεν ξέρω. Είναι, εντάξει, είναι διαφορετικό αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είμαστε και μαζεμένοι, είμαστε και παιδιά τόπια, ας πούμε, και είμαστε φίλοι με φίλους και γενικά, αλλά έχουμε το σύνολο και πιστεύουμε σε εμάς πρώτα απ' όλα. Σωστό. Το είπες και πριν, είσαστε οικογένεια, έτσι, και νομίζω ότι αυτό οικογένεια, ναι, είναι, το, είναι αυτό που βοηθάει ώστε να βγαίνει και αυτό μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Είσαι έτοιμος για γκολ το Σάββατο? Έχεις το μυαλό σου? Βεβαίως το συνελό και είμαι προετοιμασμένος από σήμερα κιόλας. Πώς είναι το συνέστημα, έτσι, όταν σκοράρεις? Πώς είναι εκείνη τη στιγμή? Είναι άλλη φάση τώρα εκεί πέρα. Τρελαίνεσαι, δεν σκέφτεσαι καν. Όντως. Υπάρχουν γκολ που δεν θα τα ξεχάσεις? Το πρώτο σου γκολ, ας πούμε, είναι κάτι που δεν το ξεχνιέται? Είναι κάποιο γκολ σε ντέρμπι, γκολ σε συγκεκριμένο μάτς? Πώς τα σκέφτεσαι στο κεφάλι σου? Το γκολ που δεν θα ξεχάσω ποτέ θα είναι αυτό με το Σεβολατιό, το πρώτο που έβαλα. Mm-hmm. Το οποίο ήταν ένα αξιοπρεπές γκολ, πιστεύω, που πέρασα σχεδόν πίσω το κέντρο, πήρα την μπάλα από δεξιά και έφτασα μέχρι και το τέρμα. Και του πλάσαρα, απλά τον το φύλακα. Αλλά ήταν μια πολύ καλή ενέργεια, εγώ αυτό το πιστεύω. Σωστό. Οπότε καταλαβαίνω ότι... Αλλά και άλλη ένα που θα κρατήσω είναι τώρα τον κόλμα αυτό με τον Μπέλοπα, που το κάναμε ανατροπή στο ημίχρονο.
Ναι. Γιατί είναι και ο αντίπαλος τέτοιος, είναι και το. Παίζουν όλα το ρόλο του σίγουρα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα που σε γνωρίσαμε, γιατί είσαι από τα παιδιά φέτος που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Θεωρώ ότι θα μας απασχολήσεις για πολλά χρόνια ακόμα. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία και το Σάββατο, υγεία να έχεις και νομίζω ότι όλα θα έρθουν όπως πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.